όπως έχουμε εδώ πέρα την εικόνα που έχουμε από τον αγαπημένο τραγουδιστή, τον Γιώργο τον Καμπουρίδη. Με έφραγμα ο άνθρωπος έπαθε και πνευμονικό είδημα, από τη στεναχώρια του έπαθε το έφραγμα που πάνω του πάρουν το σπίτι. Πριν αυτό ήθελα να σας πω και να κλείσω εγώ για να συνεχίσετε. Προφανώς χρειάζονται γενναιότερες αποφάσεις. Μα 4 χρόνια όχι, δεν μπορούσε η κυβέρνηση να πάρει τις γενναίες αποφάσεις. Όχι μόνο για το κομμάτι των πληστηριασμών, το οποίο το θεωρώ εγκληματικό προσωπικά, αλλά και σε όλα τα υπόλοιπα ζητήματα της καθημερινότητας χρειαζόντουσαν γενναιότερες αποφάσεις. Και προφανώς εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Αυτές οι εικόνες σου μαυρίζουν την ψυχή, ειδικά εμένα που είμαι ένας νέος άνθρωπος, και νομίζω ότι υπερβαίνουν κυβερνήσεις, υποσχέσεις και πολιτικές παρατάξεις. Πάμε να δούμε εδώ ο αγαπημένος τραγουδιστής, ο Γιώργος Καμπουρίδης. Περνάει δύσκολες ώρες. Η ζωή του κινδυνεύει. Είναι συντατική. Γιατί δεν άντεξε ο άνθρωπος που τα κοράκια, το φανς, τα κοράκια των τραπεζών, πάνε του αρπάξουν το μοναδικό του σπίτι, την πρώτη του κατοικία. Πάμε να ακούσουμε τι έλεγε πριν λίγες μέρες. Το βίντεο θα δούμε λίγες μέρες πριν. Πριν πάει στην μονάδα εντατικής θεραπείας με έφραγμα ο άνθρωπος. Πάμε να δούμε. Είχα πάρει ένα δάνειο 25.000 δραχμές πριν 20 χρόνια. Έδωσα τα μισά και μετά, λόγω κρίσης, τη δουλειά μας, το τραγούδι στη νύχτα, ήτανε πολύ άσχημα τα πράγματα. Τελικά αυτά οι 12.500 γίνανε 28.000. Αυτή τη στιγμή είμαι σε απόγνωση. Χθες το βράδυ ανεστάλλει για μια εβδομάδα, ο πληστηριασμός ήταν να γίνει στις 8 του Φλεβάρι. Τώρα από εκεί και πέρα θα ξέρουμε αυτές τις μέρες, αυτήν την εβδομάδα, τι ζητάνε, τι λεφτά ζητάνε για να γίνει. Και δίκιο θα μου δώσει ο Δήμαρχος της Ηλιούπολης, ο κύριος Χατζητάκης, αυτά τα 5. Και κάνω προσπάθειες και περιμένω από τον κόσμο. Όλα αυτά τα χρόνια δεν κρατήσατε χρήματα στην άκρη. Ναι, αλλά αυτή τη στιγμή, αυτή τη δεκαετία με την κρίση, δεν δουλεύαμε. Πολλοί καλλιτέχνες, κι εγώ. Και έτσι, με μια σύνταξη των 690 ευρώ, ίσα βάρκα, ίσα γέλο. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που μέχρι στιγμής βοηθάει οικονομικά, έστω από το υστέρημά τους. Πολύ απλοί άνθρωποι, θαυμαστές και όλα αυτά. Πιστεύετε ότι μετά από όλα αυτά τα χρόνια καριέρες και πορείες που έχετε γράψει, θα φτάνετε σε ένα τέτοιο σημείο κάποια στιγμή, να κοντεύετε να χάσετε το σπίτι σας? Όχι, δεν το περίμενα. Εάν όμως είχε δουλειά και δουλεύαμε, θα ήμουν πολύ καλά. Είχατε και κάποια προβλήματα υγείας που μετά από όλη αυτή την κατάσταση έχουν επιδεινωθεί. Είμαι διαβητικός πολλά χρόνια και αυτή τη στιγμή ανεβοκατεβαίνει σαν το ασανσέρ το ζάχαρο. Και δεν έχω όρεξη με τίποτα, δεν κοιμάμαι, είμαι σαλταρισμένος που λέμε. Μάλιστα. Και εγώ λέω, ο κύριος Πρωθυπουργός της χώρας βλέπει ότι αυτός ο άνθρωπος οδηγήθηκε στην εντατική με έμφραγμα από τη στεναχώρια του που πάνε να του βουτήξουν το σπίτι, τα φαντς των τραπεζών. Οι κύριοι υπουργοί της κυβέρνησης δεν μπορούν να δουν το τι συμβαίνει και τι γίνεται. Ζουν στην κοσμάρα τους δυστυχώς. Και εγώ θα τους αποκαλέσω εγώ προσωπικά ότι είναι πολιτικοί απατεώνες. Δεν έχουν ούτε ιερό ούτε όσιο. Πώς μπορούν και κοιμούνται όταν βλέπουν ανθρώπους να πεθαίνουν, να κινδυνεύουν να πεθάνουν στη στεναχώρια που τους παίρνουν το σπίτι. Να ξεσπιτώνεται ο Έλληνας. Να ξεσπιτώνεται ο Έλληνας, να σου αρπάζουν το σπίτι, την περιουσία. Και ο άνθρωπος εδώ κινδυνεύει να πεθάνει. Είναι πολύ σοβαρά. Με έμφραγμα. Με έμφραγμα. Στο νοσοκομείο. Γιατί πάνε το αρπάξουν το σπιτάκι του. Για μένα πρέπει να προσέχουν πάρα πολύ συγκεκριμένα και να υπάρχει ειδικό νομοθετικό πλαίσιο στη λειτουργία των τραπεζών. Με ποιους όρους δίνονται τα δάνεια, να πάρουν ασφαλιστικές δικλείδες τέτοιες, ώστε πραγματικά να δίνονται τα δάνεια εκεί που πρέπει και όπως πρέπει. Θα συμφωνήσω. Λοιπόν, εκεί είναι όλη η ιστορία και όλοι δυστυχώς όλος ο λαός υποφέρει εδώ και 10 χρόνια, επειδή ακριβώς έχει γίνει αυτή η ανακεφαλαίωση των τραπεζών. Το ξέρετε όλοι μας.
Έχουμε πληρώσει 3 φορές, 4 φορές στις τράπεζες. Και 5 και 10 φορές. Μας έχουν κατακλέψει. Αυτό είναι. Το θέμα όμως εδώ είναι ότι οι κυβερνήσεις δεν είναι με το λαό. Είναι με τους τραπεζίτες. Αυτό είναι το ζήτημα. Ότι είναι με τους τραπεζίτες. Οι τραπεζίτες να γίνουν πλουσιότεροι και ο Έλληνας να γίνει προσφτωχότερος, να μας στείλουν στον άλλο κόσμο. Αυτό θέλω, μας γράφει τη μέση. Μα τα έλεγε τώρα η Μπακογιάννη, ότι άμα δεν γίνει αυτό με τους πλησιριασμούς, ότι θα έχουν πρόβλημα οι τράπεζες. Έτσι. Είναι δήλωση της Νέας Δημοκρατίας, ότι είμαστε καθαρά με τις τράπεζες και με όλα αυτά που κάνει παίρνοντας τα σπίτια του κόσμου. Μάλιστα. Α, δεν είναι και έτσι, εντάξει. Η κυρία Μπακογιάννη τα είπε. Έδωσε συνέντευξη στο Crete TV. Η ίδια τα είπε. Κάπως αλλιώς θα το έχει μεταφράσει, δεν μπορεί να το δήλωσε έτσι. Έτσι είναι ξεκάθαρο βίντεο, δεν είναι ότι γράφτηκε, είναι βίντεο που τα λέει ξεκάθαρα. Αυτό λέει η γυναίκα. Δεν τα λέω από το μυαλό μου, κύριε. Λέει, είμαστε με τις τράπεζες, λέει. Κάπως. Η δήλωσή της αναφέρει ότι αν προφανώς, αυτά με τα φατς και με τους πληστηριασμούς, ότι δεν μπορεί να λειτουργήσει το τραπεζικό σύστημα. Αυτό είναι. Μάλιστα. Τι σημαίνει αυτό? Είναι ξεκάθαρα κάποια πράγματα. Το ζήτημα είναι ότι ο ελληνικός λαός υποφέρει. Ο κόσμος, γιατί γυρίζουμε τώρα, πηγαίνω κάθε μέρα σε πάρα πολλές λαϊκές στο βόρειο τομέα. Επισκέφτομαι και συνομιλώ με εκατοντάδες ανθρώπους καθημερινά. Στην πλειοψηφία τους ο κόσμος λέει δεν μπορώ να τα βγάλω πέρα. Υποφέρουμε, πεινάμε. Δεν έχουμε χρήματα να πληρώσουμε τις υποχρεώσεις μας. Πνιγόμαστε σε μια θηλιά. Μένουμε εδώ, ευχόμαστε ο Γιώργος ο Καμπουρίδης να καταφέρει και να βγει νικητής σε αυτή τη μάχη που δίνει για τη ζωή του. Και θα είμαστε δίπλα του, όπως ήμασταν δίπλα του από την πρώτη στιγμή που μάθαμε ότι περνάει και αυτό το Γολγοθά. Θα πούμε ότι καλύτερο και να προσευχηθούμε για εκείνον. Να το προσευχηθούμε για εκείνον να είναι ζωντανός και υγιής. Και όλα τα άλλα θα προσπαθήσουμε όλοι εμείς να βοηθήσουμε.